Εξοχότα και Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Προκόπη Παυλόπουλε. Είναι μεγάλη τιμή για το Δήμορο Παιδί του Ασιθίου και για την Κρήτη η επίσκεψή σας τούτη την ιστορική μέρα στο Νοπέδιο Ασιθίου. Είναι όμως μεγαλύτερη τιμή, διότι σήμερα, ανήμερα της Αγίας Τριάδος, όπου γιορτάζει και η Εκκλησία ο Ιερός Ναός στον Τερμινάδο, σήμερα ανήμερα της μάχης, της ιστορικής μάχης της γιγαντομαχίας του Οροπεδίου Λασιθίου, αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας για να σας αναγυρίσουμε σε επίτιμο δημότη του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Η επιλογή της ημερομηνίας δεν ήταν τυχαία και σηματοδοτεί την αναγνώριση των αγώνων του προγόνου μας για την ελευθερία και για την Ελλάδα. Μετά την Επανάσταση, την Κύπρη Επανάσταση του 1821, ξεκίνησαν οι εθνοσυνελεύσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι εθνοσυνελεύσεις συνέβαιναν σε χώρους ιστορικούς, όπως ήταν η Πύραυλος. Αντίστοιχα, στην ορεινή δίκτυ, στο μυθικό όρος δίκτυ, οι επαναστάτες συνεδριάζουν αμέσως μετά το 1821 και εκλέγουν την τριμελή επιτροπή που θα αντιπροσωπεύσει το Οροπέδιο Λασιθίου στην Εθνοσυνέλευση. Αυτή η συνεδρίαση που εκλέγει τρεις αντιπροσώπους γίνεται στο Δυθέο Άνδρο. Ένα σπήλαιο μυθικό, το οποίο ορίζει όλη την τύχη όλου του όρους δίκτυ. Ένα σπήλαιο που συνδέεται με την μυθολογική γέννηση του Δία, συνδέεται με την αρπαγή της Ευρώπης και την αρπαρχή της Ευρώπης, διότι από εδώ ξεκίνησε η Ευρώπη, όταν κατά τη μυθολογία εκλάβει από το Δία ως κόρη του βασιλιά Γίνοντα της Φινίκης. Και μέσα στο Δικτύο Άνδρο η Ευρώπη γεννά τους τρεις βασιλείς, τον Μήνα, τον Ροδάμο και τον Σαρτιδόνα. Αργότερα, και θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να κάνω και μια αναφορά στον Υπουργό Δικαιοσύνης που είναι κοντά μας. Αργότερα, στο Δικτύο Άνδρο, κύριε Υπουργέ, ο Μήνας ανέβαινε κάθε χρόνο και έπαιρνε τους θεόπνευστους νόμους. Ένα γεγονός ιστορικό, όπου το ιερατήριο του Δικτύου Άνδρου παρέδιδε τους νόμους με τους οποίους νόμους κυβερνούσε ο Μήνας, και οι οποίοι ως θεόπνευστοι δεν είχαν και δεν υπήρχε καμία αμφισβήτηση. Η ελευθερία λοιπόν, η νόμη και η τάξη, ο πολιτισμός γεννήθηκε εδώ, στην ορεινή δίχτυ, στο Οροπέδιο Λασιθίου. Περιοχές όπως είναι το Σπύρο Τραπέζας ή εντός Κρόνιο, στο Τζερνιάδο, όπου λατρευόταν κατά τη μυθολογία ο Κρόνος. Το Καρφί, όπου είναι ένας μυθολογικός οικισμός αμέσως μετά την καταστροφή της Κνωσού. Η Παπούρα, η Πλάτη, το Δικταίο και άλλες περιοχές στο Οροπέδιο Λασιθίου, ο Δήμος τη στηρίζει ένα πρόγραμμα έρευνας, ήδη πέρασε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τριετές πρόγραμμα έρευνας και ανασκαφών στην περιοχή της Πλάτης και ξεκινάει και η ολοκλήρωση των ανασκαφών στο Καρφί και στο Σπύρο Τραπέζας. Μία ανάσταση. Όλα αυτά γιατί τα αναφέρω. Γιατί η περιοχή μας ήδη από το 1821 επενέει στους επαναστάτες. Υπάρχει ένα νήμα της Επανάστασης, το οποίο ξεκινάει από τον αείμνηστο Αντώνη Παπαδάκη, το μεγαλύτερο ευεργέτη του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εθνικό ευεργέτη, το οποίο νήμα περνάει μέσα από έναν άλλο Παπαδάκη, τον γνωστό Σπυλοκούτη, ο οποίος κατασκεύασε τον λασιθιώτικο αντιδικό ανεμόμυλο και φτάνει και μέχρι τις μέρες μας αυτό το νήμα. Οι ανεμόμυλοι, οι οποίοι αποτελούν την πολιτιστική μας κληρονομιά, χρειάζονται προστασία. Ο Δήμος έχει ξεκινήσει προσπάθειες, έχει υποβάλει ήδη φάκελο για την άγρια πολιτιστική κληρονομιά, έχει εγκριθεί στο πρώτο στάδιο, βρισκόμαστε στο δεύτερο στάδιο, ολοκληρώνεται η μελέτη, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσει. Θα θέλαμε τη στήριξή σας σε αυτή μας την προσπάθεια για την αναβίωση του αρχαιότερου και μεγαλύτερου ελληνικού πάρκου των κατάλληλων 10.000 ανεμομήλων.
Σχετικά με την μάχη, την ιστορική την οποία εορτάσαμε σήμερα, αυτό που θα ήθελα να τονίσω, πέρα από όσα ελέγχθησαν, είναι ότι στη μάχη συμμετείχαν εθελοντές από όλο τον κόσμο. Η μάχη αυτή συγκίνησε όλη την ανθρωπότητα τότε, κυρίως Ευρωπαίους συγγραφείς, όπως ο Ιούλιος Βέρν και ο Βίκτορ Χουγκό, που αναφέρθηκαν στη μάχη και στα γεγονότα της μάχης του Βαστίου 1867. Σήμερα τιμούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τιμούμε τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος στηρίζει τον πολιτισμό, στηρίζει την ιστορία μας και με αυτόν τον τρόπο έχει έρθει δύο φορές την δεύτερη επίσκεψη στο Ροπέδιο Λασικλείου. Είναι μεγάλη τιμή για τον μικρή μας περιοχή, για τον ορεινό μας Δήμο, τον ορεινό τον Δήμο της Κρήτης, κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή η παρουσία σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Ευάγγελο Σιγανό, για να αναγνώσει την απόφαση ανακήρυξης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για την Ορεινότητα. Σήμερα, Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ροπεδίου Λασιτίου και με την υπαριθμόν 23/2018 απόφασή του ανακήρυξε ομόφωνα την αυτού εξοχότητα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο, σε επίτιμο δημότη του Δήμου Ροπεδίου Λασιτίου. Από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, ο πολιτισμός μας ήταν ενιαίος και αδιέρετος.